Ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος δουλεύουν σε μία οικοδομή. Μόλις χτυπάει το καμπανάκι για κολατσιό, βγάζουν ο καθένας το τάπερ του για να φάνε. Ο Γερμανός λοιπόν, βλέποντας το φαγητό που του έχει φτιάξει η γυναίκα του, γυρίζει και λέει: Όχι, ρε γάμο του, πάλι λουκάνικο Φραγκφούρτη θα φάω. Αν και αύριο έχω το ίδιο φαγητό, θα πέσω από την οικοδομή να σκοτωθώ, μάγκε, σας το λέω. Ανοίγει και ο Ιταλός το τάπερ του, βλέπει το σπαγκέτι που του έχει φτιάξει η γυναίκα του και λέει: Όχι, ρε γάμο του, πάλι σπαγκέτι θα φάω σήμερα. Λοιπόν, αν αύριο έχω το ίδιο κολατσό, θα πέσω κι εγώ, ρε μεγάλε, μαζί σου από την οικοδομή να σκοτωθώ κι εγώ. Ανοίγει και ο Πόντιος και βλέπει και αυτό το κολατσό του και λέει: Όχι, ρε γαμότο, πάλι σάντουιτς θα φάω σήμερα. Μαγκές, μαζί σας. Αν αύριο είναι το ίδιο κολατσό, θα πέσω κι εγώ από την οικοδομή να σκοτωθώ. Την άλλη μέρα, δυστυχώς, το κολατσό όλων ήταν το ίδιο. Οπότε οι τρεις ορκισμένοι φίλοι, ένας-ένας, έπεσαν με τη σειρά και σκοτώθηκαν. Στην κηδεία του Γερμανού, η χείρα του, πίσω από το φέρετρο, κλαίγοντας φώναζε: Αχ, αντρούλη μου, γιατί δεν μου το έλεγες ότι ήθελες άλλο φαγητό να σου φτιάξω. Στην κηδεία του Ιταλού, εντωμεταξύ, και η γυναίκα του Ιταλού, πίσω από το φέρετρο, άρχισε να φωνάζει: Αχ, αντρούλη μου, γιατί δεν μου είπες πως είχες βαρεθεί το σπαγκέτι, θα σου φτιάχνα κάτι άλλο. Και στην τρίτη κηδεία, αυτή του Πόντιου, η γυναίκα του Πόντιου αρχίζει και αυτή να κλαίει και να μονολογεί: Αχ, Γιωρίκα μου, γιατί. Αχ, αντρούλη μου, γιατί, αφού μόνο σου το έφτιαχνες.